Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Σκούτα για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ για την χαρά και την τιμή να είμαι σήμερα εδώ. Και το περιστατικό το οποίο επέλεξα απλά μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε ίσως για πάρα πολλά πράγματα. Και είναι ένα περιστατικό που διαφέρει από τα υπόλοιπα που συνήθως παρουσιάζουμε, γιατί δεν είναι το περιστατικό που πάει καλά. Συνήθως συζητάμε για αυτά που κάναμε για τον άρρωστο και τελικά κατέληξε να πάει καλά. Αυτό το περιστατικό, όπως θα δείτε, ξεφεύγει από αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, εννοείται ότι πριν αρχίσουμε να μιλάμε για την πανδημία του COVID, ήδη υπήρχε μια πανδημία η οποία τις τελευταίες δεκαετίες βάραινε τον πλανήτη και απλώνεται με μεγάλες ταχύτητες. Αφορούσε περίπου 500 εκατομμύρια ανθρώπους το 2019 και αναμένεται να αυξηθεί και κατά 50% παραπάνω μες στις επόμενες δεκαετίες, σε ορισμένες δε περιοχές και 100% όπως είναι η Μέση Ανατολή και η Βόρειος Αφρική. Είναι η πανδημία του διαβήτη. Αρκεί να πούμε ότι κάθε 20 δευτερόλεπτα ένας ασθενής διαγνώσκεται με ως νέο περιστατικό διαβήτη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και βλέπουμε ότι αυτή η νόσος μπορεί να αφορά κατά κύριο λόγο μεγαλύτερη ηλικία άτομα, αλλά δεν φύγεται και των νεότερων ηλικιών και εγώ θα πω ότι πάμε πλέον και ακόμα παρακάτω, γιατί με την παχυσαρκία έτσι όπως αυξάνεται στις νεαρές ηλικίες έχουμε διαβήτη τύπου 2 πλέον και σε παιδιά και εφήβους. Άρα αυτό αλλάζει τελείως το προφίλ των ασθενών. Η συγκεκριμένη ασθενή στην οποία θα αναφερθούμε είναι μια νεαρή γυναίκα, 35 χρονών όταν ήρθε στο ιατρείο, με ένα διαβήτη όμως που τον έχει από την ηλικία των 29 ετών. 12 η γλυκοζηλωμένη της, όμως η ασθενή αρνείται κατηγορηματικά ενέσιμη θεραπεία και τίθεται αρχικά σε δυσκία. Να πω ότι την εποχή που ήρθε, τα μόνα ενέσιμα ήταν η ινσουλίνη. Δεν είχαμε τα νεότερα ενέσιμα, GLP-1. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αυτή μπορεί να ήθελε κάτι, αλλά αυτό το κάτι που ήθελε δεν είναι και το σωστό για τον εαυτό της, έτσι. Είναι κοινή γνώση ότι όταν έρχονται οι ασθενείς και όταν διαγνώσκονται για πρώτη φορά, ήδη έχουν χάσει περίπου το 50% της λειτουργικότητας των β' κυττάρων του παγκρέατος, όπως επίσης και οι μισοί εξ αυτών τουλάχιστον έχουν ήδη επιπλοκές. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε την υψηλή αρχική γλυκοζηλωμένη επιθετικά, γρήγορα, γιατί αλλιώς αυξάνει ο κίνδυνος των επιπλοκών και αυτή η επιθετική αντιμετώπιση συνήθως δεν επιτυγχάνεται με μονοθεραπεία, αλλά απαιτεί συνδυασμό δύο ή και περισσότερων φαρμάκων. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάνω από το 7 γλυκοζηλιωμένοι, όπως είχε δείξει από πολύ νωρίς DCCT, αυξάνουν πάρα πολύ ο κίνδυνος των επιπλοκών, μικρολευκοματινουρία, αμφιβληστοειδοπάθεια, λαχανοπάθεια. Και αυτή ακριβώς η μελέτη είναι που καθιέρωσε και το 7 σαν σημείο αναφοράς στην γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη. Εννοείται ότι τις αποφάσεις μας δεν τις παίρνουμε αυθαίρετα, αλλά βασιζόμαστε πάντα στις κατευθυντήριες οδηγίες, είτε της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας, είτε της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, είτε άλλων έγκριτων εταιριών. Όλες οι εταιρείες, είτε παθολογίες, είτε διαβητολογίες, βγάζουν σχεδόν κάθε χρόνο και επικαιροποιούν τις οδηγίες τους. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όμως, όσον αφορά τη ρύθμιση, βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη γωνίτσα του διαγράμματος, το μεγενθύνο, γιατί πραγματικά έχει μεγάλη βαρύτητα. Είναι το σημείο στο οποίο γίνεται αποφυγή για τη μεγάλη ανάγκη, αναφορά για την ανάγκη αποφυγής της θεραπευτικής αδράνειας. Και μας συστήνουν να βλέπουμε τον ασθενή μας τουλάχιστον κάθε 3-6 μήνες. Τι είναι η θεραπευτική αδράνεια? Είναι η αδυναμία μας να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας θεραπευτικά με τον σωστό τρόπο για να πετύχουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά τη ρύθμιση του αρρώστου. Έτσι, βλέπουμε εδώ δύο διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της υπεργλυκαιμίας. Ένας ο οποίος ήταν με το πορτοκαλί ο κανόνας για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, ερχόταν ένας ασθενής αρρύθμιστος, μια γλυκοζηλιωμένη, που λέγαμε: α, θα κάνεις δίαιτα και άσκηση, θα το παλέψουμε, θα δούμε τι θα κάνεις. Κατέβαινε λίγο, όχι ικανοποιητικά. Εντάξει, να σου βάλουμε ένα χαπάκι. Βάζαμε το ένα χαπάκι, καθόταν λίγο ακόμα κάτω από το 8, ξανανέβαινε. Έχουμε λοιπόν αυτά τα σκαμπανεβάσματα, τα οποία ήταν πάντα ψηλά, πάντα εκτός στόχου, ποτέ δεν καταφέρναμε να ρυθμίσουμε τον ασθενή και μιλάμε για χρόνια, πολλά χρόνια. Ένας ασθενής, λοιπόν, όπως παρουσίασε πιο πριν η αγαπητή Έλενα Υπούρου, που ενώ είναι κοντά σε ιατρικό περιβάλλον, ενώ υποτίθεται ότι έχει παρακολούθηση, τελικά
είναι αρρύθμιστος. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος όταν έρχεται ο ασθενής μας, εκτός από την υγειονοδυτική προσέγγιση, φροντίζουμε να του δώσουμε όσα φάρμακα χρειάζεται, 1, 2, 3, για να πάμε εντός στόχου, κάτω από το 7, ίσως και κάτω από το 6,5, ανάλογα με την ηλικία και τις συνοσιρότητες, να παραμείνει εκεί όσο το δυνατόν πιο πολύ και όταν αρχίζει να τσιμπάει πάνω από το 7, κάνουμε τις απαραίτητες προσθήκες στην αγωγή του ή τροποποιήσεις, είτε περός είτε ενέσιμα, ώστε πάντα να τον κρατάμε στα επίπεδα που πρέπει, τα επίπεδα ασφαλείας. Γιατί? Μας το δείχνει πολύ καλά αυτή η διαφάνεια, μια μελέτη που τους ασθενείς της πάνω από 100.000, λοιπόν, τους χώρισε σε μια ομάδα που δεν είχε εντατική αντιμετώπιση, επιθετική αντιμετώπιση για ένα χρόνο και μια άλλη ομάδα η οποία είχε εντατική αντιμετώπιση της υπερκλικεμίας. Τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους? Στον πρώτο χρόνο είδαμε ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στη ρύθμιση, όπως θα αναμενότανε, αλλά ακόμα και στην πενταετία υπήρχε διαφορά στη ρύθμισή τους. Δηλαδή, αυτοί ρυθμίστηκαν καλύτερα, αλλά ποτέ καλά, ενώ η δεύτερη ομάδα έμεινε κάτω από το 7 και αυτή η διαφορά ανάμεσά τους, που υποδηλώνει την κακή ρύθμιση της πρώτης ομάδας, είναι αυτό το οποίο μας μιλάει μετά για την κακή γλυκαιμική μνήμη. Φαίνεται ότι αυτή την κακή ρύθμιση την κουβαλάει ο ασθενής πάνω του και είναι κινητήριος δύναμη που οδηγεί στην εμφάνιση επιπλοκών και σημαντικών επιπλοκών, μια και αυτοί οι άνθρωποι είχαν 67% περισσότερο έμφραγμα, 50% περισσότερο εγκεφαλικό, 64% περισσότερη καρδιακή ανεπάρκεια, 62% περισσότερα σύνθετα καρδιακιακά καταληκτικά σημεία. Το ίδιο μας έδειξε η DCCT EDIC. 30 χρόνια συνολικά παρακολούθηση. Τα πρώτα 10 χρόνια, δύο ομάδες, η κλασική παρακολούθηση και η εντατική, λοιπόν, είχαν όντως την αναμενόμενη διαφορά. Και φάνηκε ήδη από τα 6,5 χρόνια πόσο καλύτερα πήγανε στο κομμάτι των επιπλοκών αυτοί που είχαν εντατική και πολύ επιθετική ρύθμιση της γλυκοζηλιωμένης. Μετά τα 10 χρόνια, είτε γιατί κουράστηκαν, είτε γιατί δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν πλέον την αγωγή, τους άφησαν ελεύθερους οι ερευνητές και πήγανε και αυτοί στην συμβατική αντιμετώπιση. Όπως ήταν αναμενόμενο, στην επόμενη 20ετία οι γλυκοζηλιωμένες τους πάνω κάτω ταυτίστηκαν. Αυτό που δεν ταυτίστηκε όμως ποτέ ήταν ο κίνδυνος των επιπλοκών, ο οποίος παρέμεινε κατά 50-60% αυξημένος στην ομάδα η οποία δεν είχε εντατική ρύθμιση από την αρχή. Δηλαδή, πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Άρα, είναι πολύ σημαντικό έγκαιρα και αποτελεσματικά να παρέμουν. Και αυτό σίγουρα το θέλει και ο ασθενής για τον εαυτό του, τον θέλουμε και εμείς για τον ασθενή μας. Τι είναι αυτό όμως που τελικά μας εμποδίζει να το πετύχουμε? Τι είναι αυτό που οδηγεί στην κλινική αδράνεια? Είναι παράγοντες που μπορεί να αφορούν τον γιατρό, τον ασθενή ή και το σύστημα υγείας. Να ξεκινήσω ανάποδα. Το σύστημα υγείας δεν είναι εξίσου προσιτό σε όλους. Είτε λόγω του ότι κάποιος μένει κάπου απομακρυσμένα, δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό, δεν έχει πρόσβαση σε νοσοκομεία. Είτε γιατί για οικονομικούς λόγους δεν μπορεί να δώσει τα πάντα σε όλους τους ασθενείς. Έτσι υπάρχουν κατηγορίες, ας πούμε, ξέρουμε ασθενείς οι οποίοι δεν δικαιούνται να πάρουν βελόνες για τις ινσουλίνες. Μεγάλο πρόβλημα όταν ο άνθρωπος είναι ινσουλοθεραπευόμενος. Δεν υπάρχουν πολλές υποστηρικτικές δομές. Τώρα, τελευταία, με τη βοήθεια στο σπίτι και με αυτά, έχουμε καλύτερη υποστήριξη. Πρόβλημα στον ασθενή. Αρνητικός, με κακή συμμόρφωση. Μπορεί και το περιβάλλον του να μην μπορεί να στηρίξει κάποιες αγωγές. Μπορεί να μην επικοινωνεί, να μην θέλει, να μην έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον ασθενή του. Να έχει άρνηση, που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ. Επίσης, και ο γιατρός μπορεί να μην έχει, και αυτό είναι το συνθέστερο πρόβλημα, τον απαραίτητο χρόνο, γιατί ο διαβητικός χρειάζεται χρόνο να εκπαιδευτεί, χρόνο να του μιλήσει, να του αφιερώσει. Μερικές φορές δεν υπάρχει και η γνώση ή η εκπαίδευση στο άτομο το οποίο δίνει τις οδηγίες. Και κυρίως αυτό που έχουν κοινό γιατροί και ασθενείς είναι ότι επιφυλάξεις για την αύξηση του βάρους, για τυχόν υπογλυκαιμία, συνοσιρότητες, για φόβο πολυφαρμακίας ή ενέσεων, δεν αφήνουν ούτε το γιατρό ούτε τον ασθενή να κάνει το επόμενο βήμα, αυτό που θα ήταν σωτήριο για τη ρύθμιση του αρρώστου. Από τότε που οι οδηγίες των διαφόρων διαβητολογικών εταιριών έχουν περάσει από την γλυκοκεντρική στην ασθενοκεντρική προσέγγιση, έχει καταστεί σαφές ότι σε οποιαδήποτε θεραπευτική απόφαση και προσέγγιση θα πρέπει να έχουμε στο κέντρο τον άρρωστο και να έχουμε τη δική του συνένεση και σύμφωνη γνώμη για οποιοδήποτε θεραπευτικό πλάνο πρόκειται να ακολουθήσουμε. Είναι και ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία.
Όπως είδαμε όμως και από την προηγούμενη άρρωστη, και όπως το λέτε, η οποία εξαφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, λοιπόν, μπορείς να φτάσεις σε ένα άλογο στην πηγή, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, αλλά μπορείς να το κάνεις να πιει. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Η αγαπητή Κωνσταντίνα, όπως είδαμε, αρνήθηκε κατηγορηματικά να μπει σε ενέσιμη θεραπεία. Επέμεινε στα δυσκεία, ήταν αναμενόμενο με αυτές τις ινσουλίνες, με γλυκοτοξικότητα, με παντελή έλλειψη ινσουλίνης, από ό,τι φαίνεται, να μην βελτιωθεί. Τέλος πάντων, πίστηκε να μπει σε ινσουλίνη. Τη βάλαμε σε ένα basal bowl σχήμα, όμως δεν βελτιώθηκε. Δεν βελτιώθηκε γιατί είχε δύο από τους παράγοντες που έδειξε στο προηγούμενο σχήμα. Είχε άρνηση. Δεν πίστευε ότι αυτή ένας νέος άνθρωπος, αυτό που έχει κάτι τόσο σοβαρό και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Αρνιότανε να κλιμακώσει, δηλαδή δεν τυπλοποιούσε. Είχε τη δυνατότητα από εμάς να επικοινωνεί, της είχαμε δώσει το ελεύθερο, της είχαμε δώσει το ελεύθερο να επικοινωνεί μέρα, νύχτα, ό,τι να είναι, όποτε θέλει. Ούτε αυτό έκανε, δεν το αξιοποίησε. Παρέμεινε λοιπόν στο 13. Αυτή η ιστορία τραβάει 3 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο. Καμία βελτίωση, όσο και να της δίναμε οδηγίες. Κάποια στιγμή διακόπτει την παρακολούθησή της για 3 χρόνια και εκ των υστέρων μαθαίνουμε ότι έχει διακόψει τη φαρμακευτική της αγωγή εξ ολοκλήρου για 1 χρόνο. Για να προλάβω τον κύριο Πάγκαλο, ένα ερωτηματικό είναι: αυτή η άρρωστη γιατί δεν έκανε και το ξέρωση, θα έπρεπε να μας έχει έρθει. Προφανώς δεν είναι τύπου 1. Ίσως είναι λάτα αυτό που συζητάγαμε πριν, αλλά σε αντίθεση με τον αγαπητό συνάδελφο, δεν συνεργάστηκε ποτέ και δεν είχε και την οικονομική δυνατότητα ούτε την επιθυμία να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Δεν μας έδωσε την ευκαιρία να τις κάνουμε ούτε σε πεπτίδιο, ούτε αντιγκάρ, ούτε τίποτα. Και έτσι μείναμε με την απορία. Τέλος πάντων, επιστρέφει κάποια στιγμή με 14 γλυκοζηλιωμένη, 40 παρακάτι πλέον η ηλικία της. Κάναμε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, είτε έρχεται για πρώτη φορά ένας άρρωστος στο ιατρείο μας, είτε έρχεται μετά από μακρόχρονη απουσία. Επαναξιολόγηση. Κλινικά, ξεκινήσαμε πάλι την ινσουλινοθεραπεία, γιατί αυτές τις τιμές δύσκολα τις κατεβάζεις με άλλη αγωγή. Ξαναλέω, εκείνη την εποχή ακόμα δεν είχαμε τα ενέσιμα, δεν υπήρχε GLP-1, το οποίο θα μας βοηθούσε ίσως. Πέρα από αυτό, δώσαμε πλήρω εργαστηριακό έλεγχο, προγραμματίσαμε έναν εκτεταμένο απεικονιστικό έλεγχο με υπεήχους, τρίπλεξ καροτίδων και αρτηριών, υπεήχο καρδιάς και βυθοσκόπηση. Και τι θα περίμενε κανείς να προκύψει από τις εξετάσεις? Θα περιμέναμε ίσως και πιο άσχημα αποτελέσματα, αλλά αυτά που βρήκαμε ήταν αρκετά αποδεκτά, με εξαίρεση αυτό εδώ. Είχε μικρολευκοματουρία και μάλιστα σημαντικού βαθμού. Μια κατάσταση στην οποία πρέπει να κάνουμε έτσι μια ιδιαίτερη μνήμα και θα αναφερθούν και οι επόμενοι ομιλητές στην επόμενη συνεδρία, γιατί είναι ουσιαστικά ένας φάρος όσον αφορά την πορεία του ασθενούς που μας δείχνει σημαντικά πράγματα. Όσο μεγαλύτερη η μικρολευκοματουρία κατά την διάγνωση, τόσο χειρότερη η πρόγνωση όσον αφορά τον κίνδυνο των νεφρικών συμβαμάτων. Ενώ αντίθετα, όσο πέφτει η λευκοματουρία σε απάντηση προς τη θεραπεία, τόσο μικραίνει και ο κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας. Φαίνεται ότι η ύπαρξη μικρολευκοματουρίας είναι μια αντανακλά μια γενικευμένη ενδοθυλιακή δυσλειτουργία που αφορά τα τριχοειδή και τις αρτηρίες και ότι αυτή η διαφυγή της αλμπουμίνης μέσα από το τείχομα των σπειραμάτων είναι ένας δείκτης προκλινικής αθεροσκλήρωσης. Δηλαδή, αυτή η δυνατότητα διαπήδησης επιτρέπει να εισέλθουν ουσιαστικά λιπίδια στο τείχομα των μεγάλων αγκείων και αποτελεί τελικά το συνδετικό κρίκο μεταξύ μικρολευκοματουρίας και αθεροσκλήρωσης. Και είδαμε ότι υπάρχει νεφροπάθεια, αυτό όμως μας λέει πλέον από τα δεδομένα μας και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει μόνο αυτό. Υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη των επιπλοκών στους διαβητικούς ασθενείς και έτσι εφόσον βρήκαμε νεφροπάθεια, έχουμε 86% πιθανότητα να βρούμε άμφιπλη στροειδοπάθεια και 89% πιθανότητα να βρούμε νευροπάθεια στην άρρωστή μας. Και εννοείται ότι τις κάναμε βυθοσκόπηση όπως που αναφέραμε, γιατί ειδικά τα μάτια των διαβητικών λένε πολλά πράγματα. Μπορούν να μας μιλήσουν για εξυδρώματα, για αιμορραγίες, νεόπλαστα αγκία, είδημα οχράς. Και προς επίρρωση των δεδομένων, στην ασθενή μας βρέθηκε και η ίδια διαβητική αφιπλιστροειδοπάθεια και στα δύο μάτια, αλλά και κλινικά σημαντικό είδημα της οχράς στον αριστερό οφθαλμό. Πράγματα αρκετά σημαντικά για ένα τόσο νέο άνθρωπο.
Οπότε τι άλλο ψάχνουμε, τι άλλο μένει να διερευνηθεί. Είπαμε την νευροπάθεια που την περιμένουμε σε ποσοστό 90% και τον αχώριστο σχεδόν σύντροφό της που είναι η αρτηριοπάθεια. Και τα δύο πρέπει να πούμε ότι διαγνώσκονται εύκολα στις συνθήκες εξωτερικού ιατρίου με μη επεμβατικές τεχνικές και θα πρέπει σαν γιατροί, έστω και αν δεν προλαβαίνουμε, ο παράγοντας χρόνου που είπαμε πριν και οι συνθήκες που ασκούμε τώρα την Αφρική είναι πάρα πολύ δύσκολες, είτε είναι σε ιδιωτικό ιατρείο, κάποιος είτε είναι σε νοσοκομείο. Τώρα τα εξωτερικά ιατρία, και το γνωρίζουμε όλοι, έχουν σχεδόν πάψει να γίνονται στα πλαίσια του COVID, με ό,τι συνέπεια έχει αυτό, ας πούμε, για τους διαβητικούς ασθενείς. Αλλά όπου τον βρούμε τον άρρωστο και όποτε μπορούμε, θα πρέπει να βρούμε την ευκαιρία να τον δούμε χωρίς παράθυρα. Δηλαδή, να αφαιρέσουμε παντελόνι, φούστα, κάλτσες, υποδήματα, να δούμε τα πόδια του αναλυτικά, να ψηλαφίσουμε σφίξεις. Γιατί αν δεν πιάνουμε ραχεία του ποδοστού και ομπίστια κνημεία, έχουμε ισχυρή υπόνοια από φρακτική νόσου. Θα δούμε τις διαφορές θερμοκρασίες και την όψη, τη θέψη του δέρματος. Να μετρήσουμε το σφυροβραχιόνιο δίκτυο. Ένα δίκτυο που είναι πολύ σημαντικός, με υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία για αγγειογραφικός διαγνωστή σε περιφερειακή αγκιακή νόσο, αρτηριακή νόσο. Και βλέπουμε εδώ τις φυσιολογικές τιμές που είναι πάνω από 0,9. Και όσο πέφτουν οι τιμές αυτές, τόσο σοβαρότερη είναι η βαρύτητα της νόσου. Με εξαίρεση τους διαβητικούς που έχουν πασβεστομένα αγκαία και μπορούμε να βρούμε ψηλές τιμές, ψευδώς ψηλές, μετά προχωρούμε σε άλλο τύπο διερεύνηση. Λοιπόν, και η σημασία του δίκτυου αυτού φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια. Πόσο πέφτει η επιβίωση του αρρώστου στη δεκαετία, ανάλογα με το πόσο χαμηλός είναι ο δείκτης. Σε επίπεδα κρίσιμης ισχυμίας, ο άρρωστος έχει μόνο 40% πιθανότητα να επιβιώσει τη δεκαετία. Επίσης, απλά μέσα για να βρούμε διαβητική νευροπάθεια, διαβασόν, μονοϊνίδιο, σφυράκι, το λίπια βαμβακιού. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται εξεζητημένες νευρολογικές εξετάσεις. Και εδώ βλέπουμε το μονοϊνίδιο και μόνο η απουσία της αντίληψης με ελαστικό μονοϊνίδιο των 10 γραμμαρίων σημαίνει ότι έχει δεκαπλάσιο κίνδυνο εξέλιξης. Για τους δε αρχάριους φαίνεται ότι εδώ πάνω στο μονοϊνίδιο μας έχουν ζωγραφισμένα ακόμα και τα σημεία που πρέπει να ελέγξουμε, ώστε να μην χρειαστεί να τα θυμόμαστε εμείς και να μπερδευόμαστε. Και εδώ βρήκαμε ευρήματα. Η ασθενής είχε ήδη έκπτωση της ενδοβάθμιας θετικότητας, θετική δοκιμασία με μονοϊνίδιο. Πέρα από την οδηγία λοιπόν για καλή δικαιωτική ρύθμιση, έπρεπε να τη μιλήσουμε για καθημερινή σωστή περιποίηση ποδιών και αποφυγή ακατάλληλων υποδημάτων. Να θυμίσω ότι είναι μια νέα γυναίκα, όμορφη, κοκέτα και δυστυχώς όντως αυτά τα οποία επέλεγε ήταν αυτά τα παπούτσια. Θα μπορούσε να είναι και δικά της τα πόδια που έχω βάλει στη φωτογραφία. Τελείως ακατάλληλα όμως για την περίπτωσή της. Γι' αυτό και θα πρέπει είτε στον ίδιο τον άρρωστο, είτε αν πρόκειται σε μεγαλύτερη ηλικία άτομα, να δίνουμε σαφείς οδηγίες, ίσως και κάποιο έντυπο, το οποίο να ξεκαθαρίζει το πώς θα πρέπει να γίνεται η καθημερινή φροντίδα των ποδιών, γιατί αυτές οι 9 απλές κινήσεις σώζουν τους ανθρώπους από σοβαρή αναπηρία. Δυστυχώς όμως, επειδή ήταν ένα άτομο το οποίο είχε και πάρα πολλά προσωπικά προβλήματα, συναισθηματικό στρες, χρειαζόταν ψυχολογική υποστήριξη, αλλά ουδέποτε δέχτηκε να πάει να δει είτε ψυχολόγο είτε ψυχίατρο, γιατί χρειαζόταν, είχε έντονη κατάθλιψη. Έκανε μια προσπάθεια, πέτυχε μια πολύ καλή γλυκοζηλιωμένη στο 8,4, αλλά στη συνέχεια όλα αυτά για προσωπικούς λόγους κατέρευσαν. Ένα πρόβλημα στην προσωπική της ζωή, την αποδιοργάνωσε τελείως. Εξαφανίστηκε και μετά από κενό 9 μηνών επιστρέφει πάλι απορριθμισμένη και έγκυος 5 εβδομάδων. Τραγικό. Προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Δυστυχώς αναμενόμενο αποβάλλει και εξαφανίζεται για άλλη μια φορά. Τι χάνουμε τον άρρωστο, προσπαθούμε να τη φέρουμε στο ιατρείο, δεν ανταποκρίνεται, μέχρι που αρκετούς μήνες μετά, ένα βράδυ, χτυπάει το τηλέφωνο, γιατί δεν είμαι καλά, έχω πυρετό, έχω ρίγος και έχω και αυτό εδώ στο πόδι μου. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, όπως είσαι στο νοσοκομείο, στα εφημερεύονται. Μα δεν θέλω να πάω που να τρέχω. Τέλος πάντων, πίστηκε να πάει. Αυτό ήταν οστεομυελίτιδα. Με τα κόπων και βασάνων πίστηκε να μείνει στο νοσοκομείο, να πάρει ενδοφλέβη αγωγή για 3 μέρες, στη συνέχεια υπέγραψε και έφυγε. Το περιστατικό το ξέρει ο Άννα η ζωγράφη που θα έρθει μετά, γιατί το χειρίστηκε. Λοιπόν, α, συγγνώμη Άννα μου, τι θυμάσαι. Λοιπόν, τι θυμήθηκες.
Το πάλεψαν όσο παλευότανε. Τελικά το δάχτυλο ακροτηριάστηκε. Μήνες μετά τον ακροτηριασμό, η ασθενής είχε και πάλι έλκη και στα δύο κάτω άκρα. Αυτό δυστυχώς επιβεβαιώνει και τις στατιστικές, οι οποίες όσον αφορά τους ακροτηριασμούς για τους διαβητικούς είναι ψηλές. Δηλαδή, 8 στους 1000 στα 1000 ασθενοέτη έχουμε μια επίπτωση 3%. Οι ασθενείς, 3 στους 4 ακροτηριασμούς κάτω άκρα αφορούν διαβητικούς ασθενείς. Τεράστιο ποσοστό. Επίσης, όταν πρόκειται για μείζονες ακροτηριασμούς, ο ασθενής συνήθως πεθαίνει εντός 30, το 8,6% πεθαίνει στις 30 μέρες, έχει μια πιθανότητα θανάτου 70% στον χρόνο και 35% επιπλέον στην πενταετία. Όμως, ακόμα και μικρός να είναι ο ακροτηριασμός, όπως εδώ στην κοπέλα, στη δεκαετία φαίνεται ότι ένα στους 4 στον χρόνο πάνω υφίσταται και δεύτερον. Η μισή στην τριετία υφίστανται άλλον έναν. Και 60% και πάνω στην πενταετία επίσης έχουν υποστεί νέο ακροτηριασμό στα κάτω άκρα. Και αυτό βέβαια είναι μια σοβαρή αιτία και αναπηρίας, γιατί ένας διαβητικός από αυτούς και από άλλους παράγοντες βέβαια, όχι μόνο από τους ακροτηριασμούς, τελικά έχει 50-80% αυξημένο κίνδυνο αναπηρίας σε σχέση με έναν μη διαβητικό άνθρωπο. Άρα, παρά τις προσπάθειές μας, δεν μπορούμε πάντα να γράφουμε ευτυχισμένα τέλη στο σενάριο της ζωής του ασθενούς μας και μπορεί να έχουμε μερίδιο της ευθύνης, αλλά σίγουρα δεν έχουμε όλη την ευθύνη. Τώρα, γιατί ένας ασθενής με γλυκοζηλωμένη 14 πάει καλά, όπως είδαμε, ας πούμε, τους προηγούμενους που αναφέρθηκα, και ένας άλλος σαν τη δικιά μας δεν πάει καλά. Το πρώτο είναι η προσωπική βούληση. Το δεύτερο είναι, θα μπορούσε να είναι η γενετική ευαλωτότητα. Άλλος ένας παράγοντας είναι η διάρκεια του διαβήτη και οι συνοσιρότητες. Σίγουρα όμως, ασθενείς μπορεί να έχουν διαφορετική συχνότητα και διαφορετική βαρύτητα των επιπλοκών ανάλογα με αυτούς τους παράγοντες. Επηρεάζει όμως και ο τύπος του διαβήτη, και δεν μιλάω για τύπο 1 και του 2, αλλά για το αν πρόκειται για τον χαλιναγωγημένο ή τον ανεξέλεκτο για τον οποίο έτσι τώρα παρουσιάζαμε. Ο χαλιναγωγημένος, σε αντίθεση με την Κωνσταντίνα μας, είναι ο ασθενής ο οποίος καταλαβαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια θεραπευτική συμμαχία μεταξύ γιατρού και ασθενούς, γιατί όπως ξέρουμε, κάθε 6 δευτερόλεπτα ένα άτομο πεθαίνει ως συνέπεια του διαβήτη. Λοιπόν, και ο ένας στους 4 από αυτούς που πεθαίνουν είναι κάτω των 60 ετών, νεότατος. Πρόκειται λοιπόν για στατιστικές που είναι αντίστοιχες με τις απώλειες ενός πολέμου. Δεν κερδίζονται όμως με ένα τέτοιο οπλοστάσιο αυτοί οι πόλεμοι, κερδίζονται με τη συνεργασία μεταξύ αρρώστου και γιατρού. Εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να δώσουμε και όπως δίνουμε κατά κανόνα τις σωστές οδηγίες, ξεκινώντας από τα πιο βασικά, που δεν είναι ποτέ αυτονόητα, δηλαδή το να μιλάμε για δίαιτα και άσκηση σε σημείο που κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε αιμονικοί, να πούμε τις κλασικές αρχές της ολιστικής αντιμετώπισης των καρδιακών παραγόντων κινδύνου, γιατί όπως είπε ο κ. Αποστελίδης, δεν είμαστε ζαχαρολόγοι, είμαστε διαβητολόγοι. Και ναι, έστω και 1% πτώση της γλυκοζηλωμένης, συγγνώμη, είναι σημαντικό γιατί προκαλεί μεγάλες μειώσεις τόσο στον κίνδυνο θανάτου αλλά και στις επιπλοκές και αξίζει αυτό να το επικοινωνήσουμε στον άρρωστό μας γιατί μπορεί να μην του κάνει εντύπωση ότι πήγε από το 10 στο 9. Εμείς πρέπει όμως να τον επιβραβεύσουμε στην επίσκεψη που θα έρθει ότι έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό ακόμα ψυχολογικά τον βοηθάει να συνεχίσει. Να ρυθμίσουμε την πίεση, όπως είπε και η Έλληνα πριν, και μάλιστα με τα κατάλληλα φάρμακα που η πρώτη επιλογή είναι τα φάρμακα του άξονα. Τα λιπίδια, όπως ακούσαμε και προηγουμένα, κυρίως με στατίνες όταν δεν προεξάγει υπερβλητική αρρυθμία, στο στόχο και να θυμόμαστε ότι οι ασθενείς μας είναι είτε ψηλού είτε πολύ ψηλού κινδύνου για να ρυθμίσουν με ανάλογα την LDL. Μιλήσαμε για το ρόλο της φενοφυπράτης. Οπωσδήποτε το κάπνισμα, κάπνισμα και διαβήτης είναι ισοδυναμή με αυτοκτονία, δεν μπορούν να συμπάγουν αυτά τα δύο. Είναι πλέον κοινή γνώση ότι μέσω του οξυδοτικού στρες, της φλεγμονής, της ενδοθυλιακής δυσλειτουργίας, της ίνσουλινο αντίστασης, της θρόμβωσης, το κάπνισμα οδηγεί στην εγκατάσταση και στην πρόοδο της αθειοθρόμβωσης. Να μην ξεχνάμε εκεί όπου χρειάζεται την αντιαιμοπεταλιακή αγωγή είτε ως δευτερογενή πρόληψη είτε και ως πρωτογενή στους ασθενείς μας που το έχουν ανάγκη. Και έτσι, ακόμα και αν μας έρθει ένας ασθενής ο οποίος κάνει ένα στραβό ξεκίνημα, εμείς μπορούμε να γράψουμε ένα happy end για το σενάριο της ζωής του και της νόσου του. Στην απορία που κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους έχει
και είτε μας τη λέει, είτε την έχει μέσα στο μυαλό του και δεν μπορεί να την βγάλει προς τα έξω. Γιατί να μου συμβεί αυτό εμένα, γιατί πραγματικά δυσκολεύει η ζωή ενός ανθρώπου από την ώρα που διαγνώσκεται με διαβήτη. Μπορούμε με ειλικρίνεια να του πούμε ότι όλα θα πάνε καλά, αρκεί να έχουμε ως ακρογωνιαίο λίθο την άριστη γλυκαιμική ρύθμιση και έτσι να σπάσουμε το ρολόι του μεταβολικού χρόνου, να σπάσουμε την κακή γλυκαιμική μνήμη, να την εμποδίσουμε μάλλον να αναπτυχθεί και να βάλουμε στο επίκεντρο των προσπάθειών μας τον άρρωστο, να τον κάνουμε συμμέτοχο στη λύση και έτσι θα πετύχουμε αφενός ισορροπία στο γλυκαιμικό έλεγχο, αλλά και πάνω απ' όλα αποφυγή των επιπλοκών και θα του εξασφαλίσουμε μια άριστη ποιότητα ζωής για πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.